Χιλιάδες γιαννιώτες αλλά και πάρα πολλοί επισκέπτες που βρέθηκαν για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή συναντήθηκαν στο πάρκο στα Λιθαρίτσια το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, γιορτάζοντας με τον παραδοσιακό τρόπο τα κουλούμα. Με το Δήμο Ιωαννιτών και το Πνευματικό Κέντρο να προσφέρει παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα και άλλα σαρακοστιανά εδέσματα, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν την έναρξη της Σαρακοστής στην πορεία προς το Πάσχα και την Άνοιξη. Αρκετοί ήταν εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν τον εξαιρετικό καιρό και τον αέρα για να πετάξουν και τους χαρταετούς τους. Ο εκτελών χρέη προσωρινού δημάρχου Ιωάννης Τσίμαρης και η αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ελένη Ακονίδο αντίστοιχα βρέθηκαν στα Λιθαρίτσια όπως και άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζοντας τις ευχές τους προς τους πολίτες και την ικανοποίησή τους που οι αποκριάτικες εκδηλώσεις με αποκορύφωμα τις τζαμάλες που άναψαν σε κάθε συνοικία στέφθηκαν με επιτυχία. Να πω και εγώ χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλους και όλες. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα όπως βλέπουμε, έχει πληθώρα κόσμου που έχει κατακλείσει την περιοχή. Με πολύ χαρά το Πνευματικό Κέντρο βοήθησε και διοργανώθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία οι τζαμάλες φέτος μετά από 3 χρόνια απουσίας. Και βεβαίως σήμερα γιορτάζουμε τα κούλουμα. Ο κόσμος είναι πολύς, έχουμε και πολλούς επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι τα Γιάννενα έχουν γίνει κέντρο πλέον σημείο αναφοράς και σημείο αναφοράς για επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Οπότε και εμείς ως Δημοτική Αρχή και ως Πνευματικό Κέντρο οφείλουμε να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας. Γι' αυτό άλλωστε και οι τζαμάλες είχαν επιτυχία, ο καιρός δεν βοήθησε τόσο πολύ αλλά πραγματοποιήθηκαν και σήμερα βεβαίως έχουμε το πέταγμα του χαρταετού και βεβαίως τα παραδοσιακά εδέσματα προσφορά του Πνευματικού Κέντρου προς όλους τους δημότες. Εύχομαι υγεία και χαρά, καλή Σαρακοστή και καλή συνέχεια στον καθέναν. Τις δραστηριότητες και τις δράσεις που είχε ο Δήμος στο τριήμερο αυτών των αποκριών που ξεκίνησαν και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία από συμμετοχή κόσμου, τόσο των δικών μας. Οι γιαννιώτες βγήκανε και πέρασαν πολύ όμορφα σε όλες τις δραστηριότητες αλλά και πολλών επισκεπτών. Ο καιρός δυστυχώς μας δεν μας έκανε τη χάρη, σήμερα μας κάνει τη χάρη και κλείνουμε όμορφα. Πάντα θα είναι δίπλα στο γιαννιώτικο λαό ο Δήμος, οι δράσεις θα συνεχίζονται. Και πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε και θα ξεχάσουμε τα 3 αυτά χρόνια της πανδημίας. Καλή Σαρακοστή, χρόνια πολλά σε όλους. Από νωρίς το πρωί, αλλά ειδικά από τις 12 το μεσημέρι και έπειτα, το πάρκο Πυρσινέλα, που όλοι ελπίζουν ότι σύντομα θα αξιοποιηθεί με βάση τη μελέτη που έχει εγκριθεί για να υλοποιηθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών, συγκέντρωσε εκατοντάδες μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και επισκέπτες, που επιχείρησαν να τηρήσουν το έθιμο με το πέταγμα του χαρταϊτού. Ο αέρας που ξεκίνησε να φυσά από τις 12 και μετά βοήθησε αρκετά, αν και δεν ήταν όλοι το ίδιο τύχεροι, για να καταφέρουν να δουν το χαρταετό τους να πετά. Όπως επισήμαναν ωστόσο, το σημαντικότερο όλων αυτή την ημέρα είναι να τηρείται το έθιμο και να περνά η παράδοση από γενιά σε γενιά. Χρόνια πολλά. Τηρείται το έθιμο, έτσι. Βέβαια, πάντα. Αλλά φέτος, δεν ξέρω τις άλλες χρονιές, φέτος τα κατάφερες μια χαρά, έτσι. Πρώτη χρονιά τόσο ψηλά και με, χρονιά, μία, και με τη μία. Άρα τυχερός. Ναι. Θέλει όμως και λίγο τεχνική, έτσι. Θέλει λίγο. Όχι κάτι. Μόνο τύχη. Θέλει και λίγο τεχνική. Το κορίτσι. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ήρθες με τον μπαμπά να πετάξει το κουναϊτό, έτσι. Ναι. Στον δίνει να τον κρατήσεις ή το έχει πάρει μόνος του. Όχι, όχι, με το δίνει. Καλά. Τηρείτε το έθιμο, έτσι. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Θέλει λίγο τεχνική ο. Ναι, θέλει, δεν έτσι. Βοηθάει και ο άνεμος σήμερα. Ναι. Δεν βοηθάει. Αλλά γίνονται για τα παιδιά όλα, έτσι. Όλα αυτά. Για να τα καταφέρουν, μπαμπάς. Δεν ξέρω. Θέλει και βοήθεια όμως. Προσπαθώ. Προσπαθείς. Έτσι. Λίγο δύσκολο. Να είστε καλά. Εδώ προσπαθούμε. Τηρείτε το έθιμο, έτσι. Τι να κάνουμε. Φυσάει δεν φυσάει. Για τα παιδιά. Εννοείται, εμείς προσπαθούμε πάντως. Για πες μου, πώς σε λένε. Με λένε Ζωή Κάση. Ναι. Πάντα. Θέλεις με τον παπά να πετάξετε το χαρταετό. Με όλη την οικογένεια. Με όλη την οικογένεια. Ναι. Με μαμά, με την αδερφή, με το τσιλί. Πώς είναι οι προσπάθειες. Βοηθάει ο καιρός. Έχει αέρα.
μερικές φορές έχει, μερικές όχι. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε στη συνέχεια. Σου αρέσει το πέταγμα του Χαρταϊτού? Ναι, μ' αρέσει, γιατί όχι. Και η απόκριση πώς ήταν, ήρθες και ντυμένη εσύ, έτσι? Βεβαίως, ναι. Mm? Πολύ καλές οι απόκριες, χαίρονται τα παιδιά, τραγουδάμε γύρω από τις φωτιές, mm-hmm. Πετάμε χαρταϊτούς την καθαρά Δευτέρα, οπότε... Τρώμε και λίγο. Ναι, οπότε όλα καλά, τέλεια, ναι. Θέλει και μαστοριά ο χαρταϊτός. Θέλει μαστοριά, mm-hmm. θέλει και καιρό, απ' όλα. Τα πάντα γίνονται για τα παιδιά πάντως, έτσι. Έτσι, πάντα, τα πάντα. Να χαίρονται τα παιδιά. Έτσι. Και οι μεγάλοι. Έτσι, και οι μεγάλοι. Μαζί με τα παιδιά και οι μεγάλοι. Και να μειούνται κιόλας σε βέβαια, αυτό, έτσι. Βέβαια. Είναι να κρατάμε και τα έθιμα. Εσύ, πώς σε λένε? Ιωάννα. Ιωάννα. Ναι. Έχεις ξαναπετάξει χαρταϊτό? Όχι. Σήμερα, πρώτη μέρα, πρώτη φορά. Και μια φορά στο Ρίο. Αλλά, ναι. αλλά δεν το κάνουμε καλά. Σήμερα θα γίνει όμως. Ελπίζω. Okay.